πρόκληση, συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Πώς ήρθε αυτή η πρόκληση, το πλάνο και στην εξέλιξη του αγώνα. Μετά το 2-0 του πρώτου του παιχνιδιού στην Αθήνα, δεν μας πίστευε πολλοί κόσμος. Εμείς όμως πιστεύαμε στην ανατροπή. Όταν τη μία μέρα πριν τον αγώνα χθες ήρθε ο κόσμος στην προπόνηση και μας αποθέωσε, μας στήριξε και μας εξήγησε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το μόνο πράγμα που έχει και να δώσουμε τα πάντα και πόσο σημαντικός είναι ο σύλλογος για αυτούς, μας έδωσε ένα κινήτρο παραπάνω και ελπίζω και εύχομαι σήμερα να τους κάναμε λίγο χαρούμενους, αλλά μέχρι το τελικό, γιατί αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε, είμαστε πολύ καλά, αλλά έχουμε μπροστά μας τον τελικό. Τι έκανε την διαφορά, τι σημαίνει αυτή η πρόκληση, Προσωπικά γι' αυτό το λόγο ήρθα στον ΠΑΟΚ, για να πάρω τίτλους. Αυτό είναι το στόχος που είχα βάλει από τότε που ήμουν στη Λέγκια. Η ομάδα έχει πολύ λιγότερους τίτλους από αυτούς που αξίζει στην ιστορία της και αυτό θέλουμε να διορθώσουμε και στον τελικό. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι, είχαμε την υποστήριξη του κόσμου, μια τρομερή υποστήριξη σήμερα. Κάναμε ευκαιρίες, μπήκαμε δυνατά. Σίγουρα βοήθησε και το γεγονός ότι οι ευκαιρίες που χάσαν αυτοί σε θέμα ψυχολογίας μέτρησε και χάσαν την πίστη στο ότι μπορεί να πετύχουν ένα γκολ και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως 100-0 η κυριαρχία μας στο γήπεδο ήταν τεράστια, δεν νομίζω ότι άφησε περιθώρια. Στη διάρκεια της αποθεραπείας σου έλεγες κρατήσουμε, ας κάνουμε έκπληξη το πότε θα επιστρέψουν. Το γεγονός ότι πρόλαβε αυτό το παιχνίδι, ότι πανηγυρίζει την ομάδα την πρόκληση, ότι έβαλε και γκολ στο παιχνίδι που ήταν πρώτο βασικός μετά τον τραυματισμό του. Αξίζει, νιώθει ότι άξιζε όλη η προσπάθεια αυτή που έκανε στην Ελλάδα. Σίγουρα άξιζε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τον γιατρό για την επέμβαση, γιατί πήγε άψογα, δεν είχε κανένα πρόβλημα, όλα κυλήσαν τέλεια. Και από εκεί και πέρα και τον έναν, τον γυμναστή της ομάδας, ο οποίος δεν πήρε άδεια, καθόταν με μένα στον ελευθερό του χρόνο, δουλεύαμε 2-3 φορές τη μέρα στο διαμέρισμά του, για να μπορέσω να γυρίσω ουσιαστικά 2 εβδομάδες πιο νωρίς από αυτό που υπολογίζαμε στην αρχή. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο. Σίγουρα στο παιχνίδι με τον Πλατανιά έχασα μια ευκαιρία μεγάλη. Σήμερα είχα επίσης 2-3 ευκαιρίες. Άρχισε λίγο η διάθεσή μου να πέφτει προς τα κάτω. Αλλά πετυχαίνοντας ένα τόσο σημαντικό γκολ για το παιχνίδι και βοηθώντας την ομάδα και κυρίως με την εμφάνιση που είχε συνολικά η ομάδα σήμερα, νομίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει και στη συνέχεια. Το σημαντικό θα είναι να κερδίσουμε το κύπελο. Δεν είναι τόσο σημαντικό αν θα πετύχω εγώ τον γκολ ή κάποιος άλλος. Πέρσι με τη Λέγκια στο τελικό του κυπέλου είχα την τύχη, έβαλα εγώ το 1-0 και κερδίσαμε. Μακάρι να γίνει το ίδιο.